Αγία Θεοδωσάκη, καταρχάς να σου δώσουμε τα συγχαρητήρια για αυτό που πέτυχες. Ο κριτικός αθλητισμός γενικότερα είναι υπερήφανος για τα παιδιά του και εσύ σαν αθλήτη της πυγμαχίας πέτυχες κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει η Κρήτη, να έχουμε μια πυγμάχο δεύτερη στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ καλή θέση η δεύτερη θέση σε πανελλήνιο επίπεδο. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και καταφέραμε αρκετά πράγματα. Όταν βέβαια αγωνίζεσαι και φοράς και τη φανέλα του Όφη, καταλαβαίνεις ότι αυτό αυτομάτως δίνει και άλλους πόντους. Είναι ένα σωματείο πολύ μεγάλο και το διαφήμισες εσύ από ένα χώρο που η αλήθεια είναι πως είναι πολλές διακρίσεις αυτού του συλλόγου, αλλά από την πυγμαχία δεν είχε έρθει. Η αλήθεια είναι ότι είναι ιστορικό σύνδεσμος, ειδικά στην Κρήτη Όφη. Η στήριξή του είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, ειδικά στο δικό μας το άθλημα, το οποίο δεν είναι τόσο διαδεδομένο στο νησί. Και σίγουρα το να φοράς τη φανέλα του Όφη έχει ειδικό βάρος. Και θα έπρεπε και να υπάρχουν ακόμα περισσότερες γυναίκες που θα εκπροσωπούν και το τμήμα του Όφη της πυγμαχίας, αλλά και την πυγμαχία γενικότερα στο νησί. Πόσα χρόνια κάνεις πυγμαχία? Με την πυγμαχία αποκλειστικά ασχολούμαι από το 2016. Νωρίτερα ασχολιόμουν με το kickboxing. Απλά επέλεξα μόνο το κομμάτι της πυγμαχίας. Τα τελευταία χρόνια. Είναι μεγάλες διαφορές, αλήθεια, ανάμεσα στα αυτά τα δύο. Είναι δύο διαφορετικά αθλήματα, ναι. Χρειάζεται να δουλέψεις τελείως διαφορετικά μέσα στην προπόνηση. Γιατί μπορεί να μοιάζουν, να έχουν κάποια κοινά στοιχεία, αλλά είναι δύο διαφορετικά αθλήματα. Και έχει να κάνει με την ηλικία το ότι έκανες πιο μικρή kickbox και μετά πυγμαχία ή απλά ήταν επιλογή σου να αλλάξεις κάποια στιγμή? Ήταν καθαρά επιλογή μου, δεν έχει να κάνει σχέση η ηλικία με αυτό, μόνο δική μου επιλογή. Στην πυγμαχία απλά αισθάνθηκα καλύτερα. Δηλαδή στον χώρο αυτών των μαχητικών τεχνών είσαι πάρα πολλά χρόνια. Είμαι από το 2013. Είχες κάνει κάτι άλλο πιο πριν, άλλο άθλημα? Από 12 χρόνων ασχολιόμουν με το μπάσκετ, ναι. Με το μπάσκετ. Όπου και εκεί είχα παίξει και στη Μικτή Κρήτης, είχα πήγαινε καλά. Έπαιζα στα Μάλια, στο χωριό από το οποίο κατάγομαι, στην τοπική ομάδα εκεί, για πολλά χρόνια. Μετά συνέχισα ως φοιτήτρια στην Αθήνα και γυρνώντας πίσω ασχολήθηκα με το kickboxing. Έκανα τη μετάβαση από το μπάσκετ στο kickboxing και αργότερα στην πυγμαχία. Και πώς προέκυψε αυτό? Γιατί τα ομαδικά αθλήματα είναι τελείως διαφορετικά και στη φιλοσοφία και τα αθλήματα που χρησιμοποιούν μπάλα. Πώς σου προέκυψε να κάνεις αυτό το άλμα, θα έλεγα, κάτι τελείως διαφορετικό? Προέκυψε από την ανάγκη που είχα να αισθάνομαι λίγο πιο σίγουρη όταν θα βρίσκομαι βράδυ στο δρόμο. Το ξεκίνησα βασικά σαν αυτοάμυνα. Γιατί ήθελα να αισθάνομαι λίγο πιο προστατευμένη ότι κάπως μπορώ να αντιδράσω αν μου συμβεί κάτι. Το ξεκίνησα στην αρχή σαν ένα χόμπι, αλλά σιγά σιγά εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από αυτό. Τι έχεις σπουδάσει? Σπούδασα στο Πάντιο Κοινωνική Πολιτική και κατεβαίνοντας εδώ έκανα και το μεταπτυχιακό της Ιατρικής, Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Συγχαρητήρια. Και όλα αυτά μαζί συνδυάζονται, Γεωργία. Δύσκολα, αλλά συνδυάζονται. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τη Γεωργία, γιατί δεν ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με την πυγμαχία. Είναι 3 χρόνια που ασχολείται με την πυγμαχία. Εμείς πήγαμε στο πρωτάθλημα με 6 αγώνες συνολικά και στο τελικό η αθλήτρια που είχαμε απέναντι ήταν με 73 αγώνες. Οπότε σίγουρα ήταν δύσκολο το έργο της. Ήταν η μοναδική αθλήτρια που εκπροσώπησε την Κρήτη και δεν είχε γενικά ούτε στους άντρες άλλο αθλητή από Κρήτη. Ωστόσο, είχε και τα ψυχικά αποθέματα από ό,τι φάνηκε. Είχε δουλέψει πάρα πολύ στην προετοιμασία της. Είχε κάνει πολύ προπόνηση, παρόλο που είχε μείνει 14 μήνες εκτός. Είχε κάνει μια επέμβαση και είχε μείνει εκτός 14 μήνες. Είχαμε παίξει δηλαδή όλο το 19 ένα αγώνα.